Απίστευτο και όμως πραγματικό. Το νερό χάνεται άδικα, όχι για μέρες ή για μήνες, αλλά για χρόνια και μάλιστα 10 σε γειτονιά στην Αγία Κατερίνη, όπως υποστηρίζουν δημότες, με τη ΔΕΙΑΗ να δίνει υποσχέσεις ότι θα σκύψει το πρόβλημα. Πάνω από 10 χρόνια τρέχει. Έχουμε φωνάξει να έρθουν να δουν τη ζημιά. Έχουν έρθει 3-4-5 φορές και πάλι λένε ότι θα το αφήσουμε, περιμένουμε κάποιον εργολάβο να έρθει. Και πριν από λίγες ημέρες, συνεργείο της ΔΕΙΑΗ βρέθηκε στην γειτονιά, όμως και πάλι δεν δρομολόγησε λύση στο πρόβλημα, ενώ άγνωστο παραμένει αν τελικά εντόπισε ή όχι το σημείο της διαρροής. Εχθές ήρθανε και μου είπαν ναι, ξέρουμε τη ζημιά, αλλά θα έρθει κάποιος τεχνικός να τη φτιάξει αυτό. Την έχουν εντοπίσει τη ζημιά? Όχι. 10 χρόνια δεν την έχουν εντοπίσει ζημιά? Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Και τρέχει νερό. Τρέχει απλά νερό. Φτιάξανε τις δεξαμενίες, οι άνθρωποι τις τσεκάρανε, δεν χάνει από πουθενά νερό. Τα ρολόγια τους normal. Και αυτή η κατάσταση είναι τώρα 10 χρόνια. Και τρέχει κάθε μέρα, Κάθε μέρα, ναι, ασταμάτητα. Δεν σταματάει και έχουμε και τα κουνούπια. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ντόμινο προβλημάτων και καθυστερήσεων στην αντιμετώπιση βλαβών, διαρροών και όχι μόνο, αναμένονται τους προσεχείς μήνες στο Ηράκλειο, καθώς η ΔΕΙΑΗ σηκώνει τα χέρια ψηλά λόγω των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό. Αυτή τη στιγμή λήγουν τα οκτάμινα. Ως γνωστόν, κάθε χρόνο παίρνουμε οκτάμινα, λήγουν τώρα. Είναι μια διαδικασία που έθελε 2-3 μήνες, με αποτέλεσμα ότι θα έχουμε τους επόμενους 2-3 μήνες στο Ηράκλειο. Θα έχουμε αυτή τη στιγμή 5 άτομα να εξυπηρετήσουν όλη την πόλη του Ηρακλείου. Στις βλάβες, στις διαρροές, σε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, μόνο στα υπόγεια νερά, μόνο 5 άτομα. Γιατί έχουν φύγει όλοι οι υπόλοιποι. Για πόσα άτομα μιλάμε ότι θα φύγουν? Αυτή τη στιγμή φέρνουν γύρω στα 27 άτομα συνολικά. Ενώ είναι και διοικητικοί και τεχνικοί είναι. Ναι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με 5 άτομα δεν είναι δυνατόν. Και είναι λογικό σε μια εποχή στην οποία το νερό μας χρειάζεται. Έχουμε διαρροές. Δεν μπορούμε να τις εξυπηρετήσουμε. Φωνάζει ο κόσμος. Δικαίως ο κόσμος, αλλά και εμείς δεν μπορούμε, γιατί πάντα μπαίνουν σε προτεραιότητα οι βλάβες που είναι πιο σημαντικές. Έχουμε υπόγεια, σπάνια αγωγή που πάει σε υπόγεια, οπότε αυτά είναι σημαντικά να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Συνέπεια, μόλις 5 εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑΗ καλούνται να αποκαταστήσουν τις εκατοντάδες βλάβες, διαρροές και όχι μόνο, σε όλο το Ηράκλειο, κάτι που είναι αδύνατο, όπως επισημαίνει ο κ. Βουρεξάκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε και στο ζήτημα προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, το οποίο έχει παγώσει από τις αρχές του 2023. Και είναι τα 52 άτομα. Από πέρυσι, από αρχές του 2023, έχουν εγκριθεί για τη ΔΕΙΑΗ Ηρακλείου 14 πιέψων, τα φέψων και 38 που είναι εργάτες και τεχνικοί, και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. 1,5 χρόνο τώρα. Πρέπει οι διαδικασίες να απλοποιηθούν. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να δουλέψουμε. Και τέτοιες εποχές που είναι πολύ δύσκολες, ξέρουμε το νερό, χάνεται το νερό. Άμα φτιάξει μια βλάβη, θέλω να ενημερώσω τους πολίτες, να τους πω ότι πραγματικά πρέπει να είναι λίγο, να κάνουν λίγο υπομονή.